ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Κι όταν ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε κοντά του ένας εκατόμαρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος και παράλυτος στο σπίτι και βασανίζεται από δρομερούς πόνους». Ο Ιησούς τότε του λέει: «Θα έρθω εγώ στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόμαρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά πες αυτό που θέλεις μόνο με έναν απλό λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου, διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι κάτω από εξουσία και παίρνω διαταγές από ανωτέρους, αλλά κι έχω στις διαταγές μου στρατιώτες και λέω σε έναν στρατιώτη: πήγαινε και πηγαίνει, και σε άλλον λέω: έλα και έρχεται, και στον δούλο μου λέγω: κάνε αυτό και το εκτιμεί. Πόσο μάλλον θα εκτελεστεί ο δικός σου λόγος, διότι εσύ δεν είσαι κάτω από τις διαταγές κανενός, αλλά έχεις εξουσία πάνω σε όλες τις αόρατες δυνάμεις». Όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια του αυτά, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αληθινά σας λέγω, τόσο μεγάλη πίστη δεν βρήκα ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν στην Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο εφρόσινο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ εκείνοι που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις επαγγελίες και υποσχέσεις του Θεού είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα ληστούν έξω από αυτήν στο σκοτάδι που είναι τελείως απομακρυσμένο από τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Και είπε ο Ιησούς στον εκατόναρχο: «Πήγαινε στο σπίτι σου και ας γίνει σε σένα όπως το πίστεψε. Ότι δηλαδή μόνο με τον λόγο μου και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλο σου». Και πράγματι, εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε ο δούλος.